Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Λοιπόν, κοίταξε να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Φέτος πάμε Eurovision με ελληνικό στίχο. Ακούω αυτό το τραγούδι, ναι. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Μου κάνει διάθεση, μου κάνει, δεν ξέρω, πολύ ελληνικό, βρε παιδί μου. Είναι με ελληνικό στίχο, είναι με ελληνικά ακούσματα, ελληνική μουσική, ναι, από πίσω. Μουσική. Δεν είναι κάτι ξενικό, ας πούμε, το οποίο είναι μεν ελληνικό, αλλά είναι παράλληλα και ευρωπαϊκό. Αλλά ακόμα περισσότερα έχει να μας πει ο Άρης Καλημέρης, ο οποίος έγραψε και το τραγούδι αυτό και είναι ζωντανά στον αέρα του Star FM 97,1. Καλησπέρα. Καλησπέρα Βάσια, καλησπέρα Άκη. Έτσι. Γεια σου Άρη, καλησπέρα. Πόσο χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ, που θα μοιραστείς μαζί μας όλη αυτή τη δημιουργία που είχατε μαζί με την ομάδα σου και φτιάξατε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και εμείς πάρα πολύ. Θα σας δώσουμε και ό,τι πιο θετικό έχουμε για να πάτε στη Λισαβόνα και να τα σκίσετε. Γιατί εμείς σας δίνουμε την θετική μας ενέργεια, διότι αυτό, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε. Αυτό και χρειαζόμαστε. Θετική ενέργεια όλου του κόσμου, ώστε να πάμε εκεί και να έχουμε μια πολύ καλή θέση σε αυτό το διαγωνισμό. Θα μας πάρετε και εμάς μαζί, έτσι να το καλύψουμε. Α, αν χωράμε σε δύο βαλίτσες. Βαλίτσες έχω. Πολύ ευχαρίστω. Δύο τρυπούλες για να μπει οξυγόνο και είμαστε έτοιμοι. Ερχόμαστε. Πού να έρθουμε. Θα χάσουμε και κανένα κιλό. Πότε φεύγετε? Πότε φεύγετε? Φεύγουμε Κυριακή 29 Απριλίου. 29, μάλιστα. Θα κάνουμε πρωτομαγιά εκεί. Λοιπόν, διότι την Δευτέρα το μεσημέρι έχει η Γιάννα την πρώτη της πρόβα. Α, τόσο γρήγορα. Ναι, φτάνουμε Κυριακή. Οι πρόβες αρχίζουν την Κυριακή. Ο πρώτος ημιτελικός, οι χώρες του πρώτου ημιτελικού, του πρώτου μέρους του πρώτου ημιτελικού, έχουν Κυριακή πρόβα. Μάλιστα. Του δεύτερου μέρους που είμαστε εμείς έχουμε τη Δευτέρα. Άρα εμείς θα είμαστε στον πρώτο ημιτελικό ή στο δεύτερο, δηλαδή? Εμείς είμαστε, Άκη μου, στον πρώτο ημιτελικό. Ωραία. Το δεύτερο μέρος του πρώτου ημιτελικού. Δηλαδή πρώτο από 10 και μετά θέση, ας πούμε, μάλιστα, θα τραγουδήσουμε. Μάλιστα. Τα προγνωστικά μέχρι στιγμής βέβαια μας βγάζουν στη δεκάδα. Τα προγνωστικά μέχρι στιγμής να μην τα δίνετε καθόλου σημασία. Ήμουν σίγουρος ότι θα το πεις. Ήμουν σίγουρος. Έχουν πρώτη τη Βουλγαρία, η οποία δεν έχει βγάλει ακόμα κομμάτι. Αυτό. Πολύ ωραία. Εντάξει. Αυτά όχι. Τα προγνωστικά πέφτουν μέσα 99%. Ναι. Αλλά πέφτουν μέσα. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, Άκη μου και Βάσια, οι πρόβες. Όλος ο κόσμος περιμένει να δει τις πρόβες. Ναι. Διότι όλοι κοιτάνε όλο αυτό το διάστημα το πόσο τραγουδιστής τραγουδάει στο στούντιο, στο κλιπ, ακούνε, δεν ξέρουν τη φωνή του, την πραγματική. Mm-hmm. Οπότε με το που θα πάνε στην πρόβα και θα το δουν όλο αυτό στημένο, τότε αρχίζουν να παίζουν ρόλο όλα αυτά τα προγνωστικά και τα στοιχήματα που λέμε, ας πούμε. Μάλιστα. Άρη, να πούμε ότι δεν τον ανακάλυψες φέτος εσύ τον διαγωνισμό. Να πούμε ότι έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με τον συγκεκριμένο θεσμό, ναι, της Eurovision. Εγώ το διαγωνισμό τον ανακάλυψα όταν είχε πάει σε Celine Dion. Τότε. Τον ανακάλυψα. Ένδοξες εποχές. Ένδοξες εποχές της Eurovision τότε. Αλλά τον επαγγελματικά έχω γράψει 3 φορές στίχο για τη Μολδαβία. Τώρα θα μου πεις για τη Μολδαβία. Ας το πω μετά. Και για τη Ρουμανία είχες γράψει. Όχι, δεν έχω γράψει για τη Ρουμανία, παρόλο που έμενα 20 χρόνια περίπου. Γιατί οι περισσότεροι θεωρούν ότι έχεις γράψει και για τη Ρουμανία τραγούδι? Όχι, δεν έχω γράψει έχω γράψει για τη Ρουμανία τραγούδι, δεν είχε περάσει τον τελικό. Δεν είχε ποτέ. Περάσει τον τελικό. Είχε φτάσει πολύ, ναι, κοντά στο εισιτήριο, ναι, μάλλον. Ναι, δεν είχε μπει στην τελική, ας πούμε, δεκάδα, ναι, που ναι, θα, ναι, την έδειχνε η τηλεόραση το κομμάτι που είχαμε γράψει. Ήταν στις αρχές που άρχισα να ασχολούμαι με αυτό. Δύο φορές το προσπάθησα με τη Μολδαβία. Τη μία βγήκα, πέρασαν τα τραγούδια στο τελικό. Τη μία βγήκα δεύτερος, την άλλη τρίτος. Και το 9 με το χώρα την Μολδόβα, όταν είχε πάει και ο Σάκης στη Μόσχα, ήμουνα με τη Μολδαβία εγώ. Μάλιστα. Έχεις κάνει το απόλυτο, έτσι? Τι, 6 μήνες εδώ, 6 μήνες Ρουμανία, πώς το έχεις κάνει έτσι? Θέλουμε και εμείς να καταφέρουμε κάτι τέτοιο. Δεν το έχω κάνει έτσι, Βάσια μου, δεν είναι 6 μήνες εδώ. Ήμουνα Ρουμανία, ερχόμουν Ελλάδα όποτε είχα δουλειές ή όποτε το κλασικό Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Λοιπόν, και από το 2012
Μετακόμισα Ελλάδα με την οικογένειά μου και μένουμε πια στην Αθήνα, οπότε κάνω το αντίθετο τώρα. Δηλαδή, α, κάνεις το αντίθετο. Ναι, έχω τη βαλίτσα μου εδώ και την παίρνω και φεύγω Ρουμανία, ας πούμε. Κάνω την, είναι ωραίο αυτό, δεν κουράζεσαι, αλλά έχει και εικόνες, παραστάσεις. Δεν βαριέσαι με τίποτα. Για δεν πάμε σιγά σιγά να μας μιλήσεις για την χθεσινή παρουσίαση, επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού από την ΕΡΤ, μέσα από τη συγνότητα της ΕΡΤ 1. Έτσι. Ήτανε, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εμάς μας πέτυχε στο στούντιο και το κοιτούσαμε είχαμε βάλει το κινητό. Ναι. Γιατί ετοιμάζαμε το κομμάτι χθες, έπρεπε, σήμερα βασικά έπρεπε να φύγει το κομμάτι για την EPU. Ναι, το για, τελικό, να, για το να το έχει κομμάτι. Ναι. Οπότε χρειαζόταν κάποια, μας ζητούσαν κάποιους ήχους συγκεκριμένους, κάποια πράγματα τα οποία τα ετοιμάσαμε χθες στο στούντιο. Έφυγε το κομμάτι, είμαστε καλά, μας πέτυχε στο στούντιο και το κοιτούσαμε από το κινητό με τη Γιάννα και τα παιδιά, ας πούμε. Κάναμε μία παύση και συνεχίσαμε μετά τη δουλειά πάλι. Ήταν ωραία βραδιά, ήταν ωραία βραδιά. Ήταν ωραία βραδιά, μίλησαν πολύ, μίλησε η Καλομήρα. Αυτό που παίζει πάρα πολύ και άλλοι πολλοί, να μην πω μόνο την Καλομήρα και η Τάμτα που είναι πολύ καλές φίλες με τη Γιάννα. Απλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Άκη μου, είναι ότι το κομμάτι που εμείς το πιστεύαμε όταν γράφτηκε τον Οκτώβριο και το βάζαμε σε φίλους γνωστούς, συγγενείς και του χώρου ανθρώπους να το ακούσουν, όλοι ανατρίχιαζαν. Αυτό που θέλαμε να πετύχουμε, το πετύχαμε. Την ανατριχίλα που δίνει το κομμάτι. Το θέμα είναι να ανατριχιάσει και η Λισαβόνα την ώρα που θα βγει η Γιάννα στην σκηνή της Eurovision. Να ανατριχιάσει και η Ευρώπη, ναι. Αυτό είναι σίγουρο, διότι σκηνικά ετοιμάζουμε κάτι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Α, εκεί θα σε πηγαίναμε τώρα. Έχουμε να μας δώσεις έτσι κάποιο κάτι, να ξέρουμε τι θα περιμένουμε. Γιατί και από τις πρόβες δεν θα δούμε πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Γιατί το τελικό αποτέλεσμα μετράει, που θα το δούμε στο ζωντανό μέσα από τη συγνότητα της ΕΡΤ. Καλά, είναι και εκπληκτική χορογράφος, έτσι να το πούμε. Η Κέιλι, το μόνο που μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω πολλά, δηλαδή έχουμε, πάρα πολλά δεν έχουμε καταλήξει. Δηλαδή έχουμε στήσει ένα σκηνικό το οποίο το σκεφτόμαστε να είναι έτσι, να γίνονται κάποια πράγματα πάνω στη σκηνή. Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ το στίχο «Το μπλε μου να ξεβάψεις». Αυτό. Μιλάμε για εντελώς ελληνικό χαρακτήρα, Ελλάδα, Ελλάδα, Ελλάδα. Απλό, λιτό, με στοιχεία από το κλιπ θα χρησιμοποιήσουμε, στοιχεία από το στίχο. Και το μπλε θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε κάποιο σημείο της σκηνικής παρουσίας. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εγώ όταν μου το είπανε, γιατί η Τσέλη τα έχει αναλάβει αυτά, ήμουν ενθουσιασμένος και προσπαθούμε λίγο να το σκεφτούμε πώς θα γίνει πρακτικά αυτό, για να μπορέσει να βγει όμορφα. Να βγει όμορφα. Είναι πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, να σου πω και κάτι. Δεν, πραγματικά ακούγοντας το τραγούδι, ο Άκης το ξέρει, το βάζουμε συνέχεια εδώ πέρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα μου τέριαζε. Χωρίς να θέλω να πω οτιδήποτε, ο καθένας δεν θα μου τέριαζε όμως άλλη φωνή για αυτό το τραγούδι. Είναι γραμμένο πάνω στην Γιάννα. Είναι γραμμένο πάνω στη Γιάννα. Δεν ξέρω αν την είχατε στο μυαλό σας, όταν το γράφατε ή αν το συζητάγατε μαζί με τη Γιάννα, ας πούμε. Πραγματικά δεν είναι για άλλη φωνή. Το κομμάτι γράφτηκε για τη Γιάννα. Και το οποίο κομμάτι, όπως είπα και χθες στην εκπομπή, μου πήρε ένα μήνα να την πείσω για το διαγωνισμό, διότι η Γιάννα ήταν στην Αμερική, ήρθε εδώ πέρα, ήθελε να κάνει pop, dance, R&B, τέτοια κομμάτια, αμερικανιές να τα πω. Ναι. Λοιπόν, προσπαθούσα να την πείσω, η ΕΡΤ είχε ανακοινώσει ότι θέλει ελληνικό, εμείς κάναμε ξένα, ρε Γιάννα, άντε πάμε στην Eurovision, είναι διεθνής διαγωνισμός, πάμε στην Eurovision, της έλεγα, και βγάλε τραπ μετά, δεν με νοιάζει. Ό,τι θες, δηλαδή, μόνο κάνε κάτι, ας πούμε, πάμε. Βέβαια τώρα με ευχαριστεί όλη τη μέρα και είναι ενθουσιασμένη. Λογικό. Έχει τρελαθεί, ας πούμε, και τα μηνύματα τα οποία έχει από την Αμερική, από τους φίλους της, από πάρα πολλούς μεγάλους ανθρώπους. Γιατί έχει συνεργαστεί με Red One, Γιάννα, έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα στην Αμερική και τις κάνουν συγχαρητήρια. Έχει κάνει τρομερή καριέρα στην Αμερική τώρα, Γιάννα, μην γελιόμαστε. Η Γιάννα έχει δουλέψει με ονόματα τα οποία, εντάξει, απλά εμείς τα βλέπουμε στην τηλεόραση. Εντάξει, και απλώς τους θαυμάζουμε, δεν τους έχουμε δει ποτέ από κοντά. Ποτέ, ας πούμε. Ποτέ.
Κάτι το οποίο δεν έχει καθοριστεί ακόμα και ίσως το ξέρετε εσείς που θα είστε στην Eurovision και στην Λισαβόνα για να συμμετάσχετε φέτος. Επικρατεί λίγο μία ανησυχία για το αν θα μπει και η Αυστραλία στο διαγωνιστικό κομμάτι 100% πια. Το γνωρίζουμε αυτό. Η Αυστραλία είναι τα τελευταία 2 χρόνια. Περίμενε. Ψηφίζει ο κόσμος, αλλά σε περίπτωση που βγει η Αυστραλία, δεν θα γίνει η Eurovision εκεί, θα γίνει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Φέτος ναι, λένε αυτό. Ότι υπάρχει μια πιθανότητα να πάρει και αυτή την προοπτική. Γνωρίζουμε κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ γνωρίζω από τότε που μπήκε η Αυστραλία ότι. Συμμετέχει στο διαγωνιστικό κομμάτι. Όλα τα πάντα ψηφίζουμε Αυστραλία και τα λοιπά, mm-hmm. ας πούμε. Και αν κερδίσει η Αυστραλία, ήξερα, ας πούμε, μια χρονιά που είχα πάει, μου είχαν πει ότι αν κερδίσει η Αυστραλία θα γίνει και η Γερμανία, μου είχαν πει. Ναι, δηλαδή, γιατί θα δοθεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία μπορεί ναι, να κάνει Eurovision. Ναι, εντάξει, δεν γίνεται τώρα να τρέχουμε στην Αυστραλία. Καταρχάς δεν είναι και Eurovision να γίνει στην Αυστραλία. Πρώτον δεν είναι Euro. Ναι. Eurovision είναι, αλλά δεν είναι Euro. Λοιπόν, απλά εντάξει, στην Αυστραλία δεν πα. Δηλαδή, τώρα μιλάμε εμεί, ας πούμε, φέτος. Θα είμαστε γύρω στα 30 άτομα αποστολή. Ωραία. Μεγάλη αποστολή της Ελλάδας φέτος. Μεγάλη αποστολή της Ελλάδας. Panic Records. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, άλλα 30 θα είναι από την Κύπρο. Ναι. Που πάλι το ίδιο είναι. Θα είμαστε 60 άτομα. Mm-hmm. Λοιπόν, στην δημοσιογράφοι που θα έρθουν μαζί μας, θα φύγει ένα αεροπλάνο γεμάτο εμάς. Θα είμαστε όλοι μέσα σε ένα αεροπλάνο. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει στο αεροπλάνο αυτό. Δηλαδή, το φαντάζομαι και λέω Χριστέ μου. Χαμός, πολύ ωραία θα περάσουμε. Εμείς θέλουμε βιντεάκια να μας στέλνεις. Όχι, θα πάμε κι εμείς. Θα πάμε κι εμείς. Δεν είπε δημοσιογράφη μαζί. Ρε Βάσκη, θα είστε κάτω στις βαλίτσες, θα το χάσετε αυτό που γίνεται. Κατάλαβες γι' αυτό ή να κάνει μια live μετάδοση, να τα βλέπουμε εμείς μέσα από τις βαλίτσες τουλάχιστον. Κοίταξε, άμα θέλετε όμως, ερχόμαστε εμείς. Δεν έχουμε πρόβλημα. Εννοείται. Μια Λισαβόνα για την Eurovision την πήγαινα. Δεν έχω δει ποτέ από κοντά Eurovision. Θα ήθελα να τη δω, η αλήθεια είναι. Ξέρεις, Άκη μου, ότι όλο αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Στην ΕΡΤ το είπα λίγο πιο σοβαρά. Αλλά εδώ που είμαστε μια παρέα, ξέρεις ότι όλο αυτό άρχισε για πλάκα. Δηλαδή, του στυλ ότι κερδίζω Πορτογάλος πέρυσι. Παίρνω τα παιδιά τηλέφωνο, τον Δημήτρη και τον Μιχάλη, και του λέω: ξέρετε κάτι. Θα πάμε Eurovision. Δεν έχω πάει στη Λισαβόνα. Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, του λέω: εκτός από τη Λισαβόνα. Λοιπόν. Εντάξει, έχω βρει τίτλο που θα παίζει αύριο. Άρης Καλημέρης. Συμμετέχω στην Eurovision γιατί ήθελα να πάω στη Λισαβόνα. Δεν υπάρχει. Θέλω να πάω να δω τη Λισαβόνα. Μου λένε: είσαι τρελός, μου λένε. Τώρα το καθόμαστε, γράφουμε τραγούδι για να. Τέτοιο για να. Και αν πάμε και τι θα αποφασίσει έτσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, λέει που αποφασίζει. Λέω: παιδιά, εγώ θέλω να πάω στη Λισαβόνα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ελάτε να μαζευτούμε μια μέρα στο να αρχίσουμε να κάνουμε κομμάτια. Παίρνω και τη Γιάννα. Εγώ μου λέει ότι η Eurovision δεν μου άστο. Μου λέει πω από Eurovision θέλω να βγάλω ξένα και τα λοιπά. Ξένο, πάμε με ξένο. Θα το σκεφτώ και αρχίσαμε τελικά ξέρεις, σιγά 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 ένα-δύο μήνες μέχρι που δεν μου απαντούσαν στα τηλέφωνα. Δηλαδή. Θα μου απαντήσει, θα κάνουμε κανένα τραγούδι. Και είναι σαν να λένε οι άλλοι πω ο Καλημέρης θα είναι πάλι Λισαβόνα. Δεν θέλει να πάμε. Ναι, μην απαντάτε. Ο Καλημέρης είναι πάλι για την Eurovision θα μας πει. Αχ, και θα γίνει μέχρι και κουραστικό. Κάναμε 3 τραγούδια ξένα. Λοιπόν, ετοιμάσαμε 3 ξένα και βγαίνει η ΕΡΤ και λέει: θέλω ελληνικό. Φέτος θέλω ελληνικό. Οπότε ήμασταν πάμε σπίτια μας και λέω: Χριστέ μου, τώρα άμα τους ξαναπάρω τηλέφωνο, θα ξαναπαντήσουν αυτοί. Και πήρα τον Δημήτρη το Σταματίου, που είναι πιο περίπου, είμαστε πιο κοντά με τον Δημήτρη, και του λέω: Δημήτρη, έλα να κάνουμε ένα ελληνικό. Θέλω να πάω στη Λισαβόνα, του λέω: σε παρακαλώ. Και έτσι άρχισε για πλάκα. Όλη η φάση ήταν τέτοια. Η οποία τελικά βγήκε αυτό, ήρθε η Γιάννα, το κάναμε, το στείλαμε στην ΕΡΤ, κουτσά στραβά εκεί, πέρασε στην τριάδα. Και έγινε μετά όλο αυτό το μείναμε μόνοι μας και πήγαμε μόνοι μας. Και η πιο σημαντική των ερωτήσεων, έτσι. Ο Άρης πουλάει τρέλα, σαν και εμάς. Ξεκάθαρα, είσαι παιδί τρελό και γι' αυτό μας αρέσεις πάρα πολύ. Θα τα λέμε και όταν θα είσαι στη Λισαβόνα, να το ξέρεις αυτό. Μπράβο, εννοείτε, θα τα πούμε ξανά τηλεφωνικά όταν θα είσαι στη Λισαβόνα, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Εντάξει, Άκη μου, θα κάτσεις εσύ εδώ, θα πάω εγώ με τον και θα μιλάμε τηλεφωνικά. Κάποιος πρέπει να κάνει και την εκπομπή. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Μην βάζεις ιδέες, έχω πάει τώρα στη διοίκηση και το ζητάω αυτό, έτσι. Μην με προκαλείς, μην με προκαλείς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί είναι και εμένα η καψούρα μου να πάω στη Λισαβόνα, να ξέρεις. Έχω πει πολλές φορές. Εμένα η καψούρα μου είναι να πάω γενικότερα στη Eurovision να δω τη σκηνή της Eurovision από κοντά. Εγώ την έχω δει Άκη με 7 φορές. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Για μένα φέρε μας λίγο το κλίμα εκεί. Πώς είναι ρε παιδί μου, είναι τόσο. Δεν μπορώ να σου μεταφέρω. Είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει απλά. Δεν υπάρχει. Φαντάσου ότι
είναι η καλύτερη σκηνή που στείνεται στον κόσμο. Στον κόσμο. Ναι, 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 ναι. Ισχύει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ με το κάθε φορά που πήγαινα, με το που έμπαινα μέσα στο στάδιο στις πρόβες, γιατί βγάζαμε accreditations και αυτά διαπιστεύσεις, και έβλεπα τη σκηνή, έλεγα Χριστέ, ανατρίχιαζα, ήμουνα για 10 λεπτά και έλεγα Χριστέ μου, τι θα ζήσω πάλι φέτος. Πανέμορφο πράγμα, δεν υπάρχει. Κατάλαβες γιατί ξέρεις. Θέλω να πάω γύρω, θέλω να πάω έστω μια φορά στη Eurovision στη σκηνή. Εγώ να βγάλω μια selfie, να έχω να το θυμάμαι αυτό. Εγώ άρεξες γιατί ανατριχιάζομαι την Eurovision. Που μπορεί να μην είμαι μέσα στο fan club, δηλαδή να μην έχω πάει να τη δω κτλ. Αλλά όταν τη βλέπω στην τηλεόραση, την παρακολουθώ στην τηλεόραση, ανατριχιάζομαι το γεγονός ότι μου φαίνεται ότι όλη η Ευρώπη είναι ένα. Ναι. Κατάλαβες ότι. Ξεκινάμε σύνορα, ξεκινάμε τα πάντα. Και έτσι είναι εκεί πέρα. Είναι και εν αντιθέσει με αυτό που βιώνουμε, καταλαβαίνεις, στην καθημερινότητά μας, με όλα αυτά που γίνονται, με τα σύνορα, με. Αυτό είναι πραγματικά. Ποια χώρα είχε το μότο Building Bridges, δεν θυμάμαι. Ποια χώρα είχε το μότο, η περσινή νομίζω, ήταν η προπέρσινη. Η περσινή είχε το μότο Building Bridges, που όλες οι χώρες συνδέονταν με μια τεράστια γέφυρα. Ειδικά τη διάρκεια που λέγανε την ψηφοφορία. Mm-hmm. Τώρα που είμαι με ψηφοφορία, πώς το βλέπεις, 12 από την Κύπρο θα πάρουμε και φέτος. Σε κάθε ερώτηση. Αυτό δεν το συζητώ. Θα το πάρουμε, το έχουμε σιγουράκι, έτσι. Εννοείται και πιστεύω ότι θα πάρουμε και πάρα πολλούς ψήφους από τα Βαλκάνια. Πάρα πολλούς ψήφους. Θα μας τιμήσουν φέτος τα Βαλκάνια. Πιστεύω θα μας τιμήσουν, διότι ο ήχος είναι καθαρά, είναι βαλκανικός ο ήχος. Δηλαδή είναι, εντάξει, είναι Σερβία, Μαυροβούνιο, είναι Βουλγαρία, είναι τραγούδι, είναι πολυφωνικό το ρεφρένακι μου. Ναι. Δηλαδή η Γιάννα θα είναι πάνω στη σκηνή με 4 backing vocals. Τέσσερις φωνές. Λοιπόν, και ένα χορευτή. Λοιπόν, τα 4 backing vocals, φαντάσου ότι αυτό που ακούτε στο ρεφρέν είναι 5 φωνές. Είναι η Γιάννα και 4 backing vocals. Το οποίο θα το ακούσουμε και στον διαγωνισμό live, έτσι θα τραγουδήσει live. Πρέπει να είναι live εκεί, πρέπει να είναι, πρέπει να είναι live. Πρέπει να είναι live εκεί. Και αυτό είναι το πράγμα που αρχίσουμε να στείλουμε από τη Δευτέρα πια, γιατί είπαμε λίγο το Σαββατοκύριακο. Η Γιάννα φεύγει αύριο το πρωί, πάει στη Λισαβόνα για να κάνει την carte postal. Αχ, ναι, σωστά. Αυτό το 15 δευτερόλεπτα βιντεάκι που δείχνει από κάθε χώρα. Που δείχνει κάθε φορά, ναι. Φεύγει αύριο στη Λισαβόνα το πρωί για να κάνει την κάρτα ποστάλ της. Για να καταλαβαίνει να πάω την Τρίτη. Πρωινή πτήση, βάσια μου. Ελευθέρης Βενιζέλος, φύγαμε. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι τώρα. Πραγματικά, εντάξει, οκ, η Eurovision ενώνει την Ευρώπη, ενώνει τον κόσμο, τις χώρες, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας διαγωνισμός. Ποια χώρα φοβάσαι εσύ σαν Άρης? Φέτος, για φέτος λες, ναι, για φέτος, για φέτος. Μέχρι στιγμής, το ότι έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής εννοώ. Φοβόμουν λίγο, άρχισε να με ξεφουβείς λίγο από χθες, τη Γαλλία, το Μερσί. Α, το Μερσί, το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, μιλάει για τους πρόσφυγες, οπότε θίγει θέμα, ας πούμε, το οποίο θα παίξει ρόλο. Κοίταξε, επειδή το άκουσα, είναι μεν ωραίο τραγούδι, αλλά επειδή θίγει ένα τέτοιο κομμάτι της πολιτικής και της κοινωνίας της Ευρώπης, μπορεί και να ξενήσει λίγο στο κοινό της Eurovision και να πει ότι okay, το εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό για να πετύχει στη Eurovision. Γιατί μπορεί έχω διαβάσει και τέτοια στο Twitter, ας πούμε, έχω διαβάσει τέτοια σχόλια. Μπορεί να ξενήσει και στις κριτικές επιτροπές. Καλά, ναι. Μην ξεχνάμε ότι έχει και ένα μεγάλο ποσοστό και η κριτική επιτροπή. 50%. Ναι. Εννοείται. Έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και η κριτική επιτροπή, αυτό που περιμένει να δει και να ακούσει. Βασικά δεν περιμένει να δει η κριτική επιτροπή. Η κριτική επιτροπή είναι εκεί για να κρίνει την ερμηνεία και τη μουσική που έχει το κομμάτι. Αυτά κρίνει. Αν ο άλλος κάνει κολοτούμπες, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Αυτό ενδιαφέρει το τηλεοπτικό κοινό που ψηφίζει. Αυτό είναι το 50% του televoting. Ναι. Αυτό ακριβώς. Που λες, βλέπεις κάτι και λες, α, εμένα μ' αρέσει. Αυτός γιατί φοράει ωραίο τζίνας. Να το ψηφίσω γιατί είναι ωραίος ή γιατί είναι ωραία, ας πούμε. Ναι, για οτιδήποτε τέλος πάντων. Μπορεί να τους αρέσει η σκηνική παρουσία μέχρι και τον μπαλέτο. Ίσως η Γαλλία χάσει λίγο από εκεί. Επίσης, μ' αρέσει το Φουέγκο της Φουρέιρα. Πάρα πολύ. Αυτό θα σε ρώταγα. Πώς βλέπεις τη συμμετοχή της Κύπρου? Πεθαίνω. Πεθαίνω για Φουέγκο. Εμείς κάνουμε μια δημοσκόπηση, ξέρεις, σαν εκπομπή μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι. Καταπληκτική παραγωγή του Άλεξ Παπακοσταντίνου. Εγώ τέτοια έγραφα και γράφω, Άκη μου. Λοιπόν, κομμάτια, ξένα dance, Ματία, Secret Love, αν θυμάστε. Ναι. Λοιπόν,
Μπράβο, τέτοια ξένη μουσική γράφουμε. Και με τη Γιάννα και με τα παιδιά μόνο ξένη. Και τέτοια ακούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας βγήκε και είναι, μας βγήκε τόσο όμορφα και το ντύσαμε με έναν ωραίο στίχο και όλον αυτό το πόνο που είχα και εγώ και η Γιάννα που έρθει 10 φορές στην Αμερική, εγώ 20 Ρουμανία, που μας έλειπε η Ελλάδα, το βγάλαμε μέσα σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είναι όμορφο, βγήκε ωραίο πράγμα. Έχει συναισθήματα αυτό το κομμάτι, δεν είναι απλά ένα τραγούδι το οποίο... Okay, εντάξει, κάναμε ένα κομμάτι, ας πούμε, έγινε hit, έπαιξε στα ραδιόφωνα, όπως είχε παίξει του Ματία και τα λοιπά, και μετά ξεχάστηκε και τέλος. Όχι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Έχει ελληνικό ηχόχρωμα το συγκεκριμένο κομμάτι, ισχύει. Γι' αυτό και μας αγγίζει κιόλας, γι' αυτό και αγγίζει, θα αγγίξει μάλλον, εγώ πιστεύω, και όλα τα Βαλκάνια. Μακάρι, και τα Βαλκάνια, ναι. Έτσι, γιατί δεν απέχουμε πολύ, θέλω να πω. Καλά, όχι, δεν απέχουμε καθόλου. Καθόλου, δεν απέχουμε καθόλου. Τελευταία καθόλου. Ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσουμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Αν δεν ήσουν στη συμμετοχή της φετινής Eurovision, ναι, θα ψήφιζες Ελλάδα ή Κύπρο? Γνωρίζοντας, έχοντας αυτά τα δύο τα τραγούδια, ναι. Μπορούσα να ψηφίσω Ελλάδα και Κύπρο όμως. Ναι. Πέρα στη Ρουμανία και ήσουν, να ακριβώς, ένα τραγούδι. Ακριβώς, ναι. Και ήσουν για το televoting και ψήφιζες. Τι θα ψήφιζες, Ελλάδα ή Κύπρο, χωρίς να σκεφτείς ότι πάω Eurovision με την Ελλάδα? Ελλάδα φυσικά. Έτσι. Α, καλά. Δεν υπήρχε. Απλά προσπαθούσα να καταλάβω λίγο την κατάστασή μου. δηλαδή είμαι Ρουμανία, δεν έχω κάνει κανένα τραγούδι. Τραγουδάει η Τερσία αυτό το κομμάτι. Δεν θα ανατριχιάσω. Τι μου λες τώρα. Εντάξει. Πλάκα μου κάνεις. Εντάξει. Ωραία. Εκεί αυτό ήθελα, έκλεισα πια σαν ραδιοφωνικό παραγωγός, τελείωσε. Και όπως είπα, θέλαμε μάλλον, γιατί με τα παιδιά, σου είπα το κομμάτι, το κάναμε εγώ, η Γιάννα, ο Μιχάλης, ο Παπαθανασίου και ο Δημήτρης ο Σταματίου. Θέλαμε να ανατριχιάσουμε τον κόσμο και να του δώσουμε συναισθήματα με το τραγούδι. Το καταφέραμε. Αυτό έχετε κάνει. Θέλαμε με το βίντεο κλιπ, το καταφέραμε. Και τώρα αυτό που δουλεύουμε, θα δουλεύουμε για τους επόμενους δύο μήνες, είναι να καταφέρουμε να συγκινήσουμε τον κόσμο στη σκηνή. Θέλουμε οι Έλληνες να συγκινηθούν πάρα πολύ και το κομμάτι αυτό να μείνει ως ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ξέρεις εγώ τι θέλω να μας πεις τελευταίο, αν και μας πιέζει ο χρόνος. ξέρω ότι είστε φιλαράκια και με τον Δημήτρη και με τον Μιχάλη και με τη Γιάννα, οπότε θέλω να μου πεις τι είπε ο Πασχάλης Τερζής στη Γιάννα. Ο Πασχάλης Τερζής είπε στη Γιάννα ότι αν δεν περάσει, δηλαδή ήταν να γίνει τελικός, ναι, αν δεν σας το περάσει η κριτική επιτροπή στο τελικό για να πάτε στο τελικό, θα το πω εγώ το κομμάτι αυτό. Αχ, τι καλό. Οπότε, σοκ. Ναι, είχε πει αυτό το πράγμα. Μου το είχε πει. Απίστευτος. Η Γιάννα ότι είπε στον μπαμπά της ότι καταθέσαμε κομμάτι για την Eurovision. Το άκουσε, συγκινήθηκε πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, και της είπε, μπράβο, γράψατε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Αν δεν σας περάσουνε, θα το τραγουδήσω εγώ. Στην Ελλάδα, θέλω να το πω εγώ. Απίστευτος. Απίστευτος. Και ήμασταν στο στυλ ότι, άμα δεν μας περάσουν, το πείτε εσείς. Θα το κάνει επιτυχία ο Πασχάλης, δεν μας πειράζει. Λοιπόν, θα γίνει επιτυχία ούτως ή άλλως αυτό το τραγούδι. Ναι, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, Άρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Άκη, Βάσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρεις, θα είμαστε σε επικοινωνία μέσα από τα social media. Ό,τι θέλετε. Για να τα πούμε και από τη Λισαβόνα, στις πρόβες, οτιδήποτε, να μας δώσεις έτσι τον παλμό της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision. Έτσι, και θα φροντίσω στη Λισαβόνα να έχω και τη Γιάννα δίπλα μου. Αυτός είσαι. Σε λατρεύουμε, είσαι υπέροχος, να σε καλά. Φιλάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Φιλιά. Φύγαμε για διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μουσικά εδώ στον Star FM 97,1.